Λαξάνης και στον πρώτο του μήνυμα. Καλησπέρα ναι, και σε σένα, φίλε. Τον Είσαι ίμνησα, καλά. ναι, τον ίμνησα. Είναι στο κρεβάτι ο Φρέντι Μέρκιουρι, σχεδόν, νομίζω είναι η τελευταία μέρα, είναι η μέρα πριν πεθάνει. Και φωνάζει το μάνατζερ του. Στο σπίτι του, εκεί στο Λονδίνο, στο Κένσινγκτον. Είναι από πάνω του ο μάνατζερ του. Λέει ο Φρέντι Μέρκιουρι, με το ζόρι βγάζει τη φράση. Κάνε με μένα ό,τι θέλεις τώρα που φεύγω. Μόνο, σε παρακαλώ πολύ, ούτε για μία στιγμή μη με παρουσιάσεις ανιαρό. Υπάρχει αυτό, παντού έχει γραφτεί και όλα, στα βιβλία παντού και στο ντοκιμαντέρ και στην ταινία υπάρχει. Μη με παρουσιάσεις ούτε για μία στιγμή ανιαρό τώρα που φεύγω. Κάνε ό,τι θες με το έργο που αφήνω. Ερώτηση. Πεθαίνει ο Ραπτόπουλος. Είναι στο κρεβάτι. Τελευταίες στιγμές και φωνάζει το μάνατζερ του. Τι θα του πει. Περιμένω, έτσι. Τι θα του πει ο Ραπτόπουλος στο μάνατζερ του. Είναι τελευταίες στιγμές. Φεύγει, τέλος. Θέμα βαρέα, Κωστή. Είναι λίγο μακάβριο. Θα τον πάω τον Κωστή. Άλλο, ρε Κωστή. Καλά, όχι ότι ο Κωστής έχει κολλάει σε αυτά. Ναι. Το δάμε αυτό, έλεγε. Τι ώρα είναι, Μάρια, αυτό και πού. Ποιο. Sorry, τι είπα. Για το. Τα λεφτά βάλτε κάτω από το στρώμα, ρακούν. Καλή, γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει. Είμαι σύνεπος, τι τέτοια θέλω. Τζόσο Χι, το ξεστάβρι μου γαμό. Πάλι έχασα το διπλό του ΠΑΟΚ. Τζόγιαν, τους χορηγούς να προσέχεις. Άγγελο Βέν, πρόσεχε τον μπάκα μου. Αυτό ήμουν σίγουρο. Να μείνει μαρμίτα στον μπάκα. Μαλάκα. Παιδιά, αν το δω μια μέρα αυτό, παιδιά, καταλείπω το τα εγκόσμια. Ραπτόπουλος, τελευταία φράση. Μην πεις πως πέθανα, αλλά πως εξαφανίστηκα για να κάνουμε χουλιαμά. Κάνε τα λεφτά μου σκυλοτροφές για τη μήνυ. Αυτό, γαμάτο, ρε πως τη γάμο, σκίστε τον. Παιδιά, η τελευταία φράση του Ραπτόπουλου. Ναι, στο κλίμα κανονικά θα του πει του μάνατζερ να φέρει χορηγίες για να προσέχει τη μήνυ και του μπάκα. Κλαίω, Τζον. Λοιπόν, δώσε τη μαρμίτα στο φούρναρι. Όχι, αυτό πονάει. Αυτό με τον μπάκα. Καλά, αυτό με τον φούρναρι. Δεν μου λες, περίμενε. Υπόθεση τώρα, ρωτάω εσένα. Μπάκα. Περίμενε, όχι, άλλο. Άλλο. Μπάκα. Ραπτόπουλος, τελευταία επιθυμία. Ναι. Έχεις αυτή τη στιγμή 2-3 υποψήφιους συμπεριλαμβανομένου και σένα για την ανάληψη τη μαρμίτα. Να αφήσει τη μαρμίτα. Φεύγει από τη ζωή. Τελευταία στιγμή. Τελευταία του επιθυμία που να πάει η μαρμίτα. Ναι. Και έχει τώρα όπως είναι κληρονόμη. Έχει εσένα, το φούρναρι, το μπάκα, ξέρω εγώ, το Στέφανο, δεν ξέρω ποιοι είναι, το Μέλια κτλ. Εσένα με τίποτα, ναι. Ναι. Όχι, εγώ δεν θέλω τέτοιες. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και τελικά λέει πού να την αφήσω, πού να την αφήσω και δίνει το χρήσμα στο φούρναρι. Του ανάβει μετά κερί. Πα να του ανάψει κερί ή όχι. Ένα κερί τελευταίο αυτό. Θα το ανάψει ένα κερί. Ναι, δεν ξαναπάω. Δεν θα ξαναπάω στο μνήμα. Ένα κερί αυτό. Αυτό. Δεν ξαναπάω. Αν δεν την αφήσει πουθενά από όλου αυτού που είπε, όχι σε μένα, πουθενά από όλου αυτού, στου 2-3 μήνε μία φορά θα πηγαίνω. Ναι. Θα πηγαίνω. Αν την άφηνε σε σένα, πάλι το ίδιο, λογικά σου. Το ίδιο. Το ίδιο. Αλλά αν την αφήσει. Δηλαδή, πήγαινε να ρωτήσει και επειδή μου την άφησε στα μνήματα, δεν ξέρει μα τη μάνα μου. Αν την αφήσει στο φούρναρι, ένα τελευταίο κερί. Αυτό. Εκεί στην κηδεία. Αυτό. Μετά. Τέλο. Το λέω ευθαρσό. Έχουν έρθει απίθανα μηνύματα. Το Κόρδοβα έχει 10 ευρώ βενζίνη. Γέμισε το, σε παρακαλώ. Μάνατζερ, κλείσε διαφήμιση γραφείο τελετών τώρα. Αυτό περίμενα να έρθει, ρε! Ναι, ρε! Ναι, ναι. Καταδεικνύει και τη διαφορά των ανθρώπων, έτσι. Αυτού εδώ με αυτόν εδώ, για τον οποίο μιλάμε τώρα. Αύριο θα έχουμε σχολιασμό, παιδιά, κανονικά. Ολυμπιακό City, 8 η ώρα, βέβαια. Θα έρθει ο Ραπτόπουλος. Τον Μπάουκ να προσέχει. Το θεωρώ αυτό την πιο μεγάλη προσβολή και μεγάλη αλήθεια. Ναι. Έτσι. Τα κόλληβα θα τα κάνω εγώ. Φοβερή ταινία Φρέντι Μέρκιουρι, ο μόνος άνθρωπος που ήταν και θρασής αλλά και ντροπαλός ταυτόχρονα. Γεμάτο, τρομακτικά ετερόκλητος, ναι. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσω να φτιάχνω κόλληβα και αντίδωρα περισσότερο στο φούρνο για να προσελκύσω και άλλες χείρες. Ο Φαρσαλινός θα τα βάψει μαύρα, λέει ο Μπόντζακ Χόρσμαν. Βάλε εισιτήριο στην κηδεία να οικονομήσουμε και στον άλλο κόσμο. Τάσο! Μαλάκα, τον έχουν ξεφτυλίσει. Τον έχουν ξεφτυλίσει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μαλάκα, δεν υπάρχει. Μάζε αυτά όλα, κάντα στην βάλτα τέτοια ρεμπο. Στρατάρχης Μοντγκόμερη με εικονίδιο Φωτιάδη. Φέρτε το να το δάψω στη σπηλιά. Κλαίω. Να φυλάξουν καλά τις αναλύσεις του σε ένα χρονοτούλαπο. Κλαίω. Η μαρμίτα το 2050, Καριστάκης,
θα παρουσιάσετε από Ευγενούλα και το μικρό πρίγκιπα του. Του κόκκινου. Ζω γι' αυτό. Γι' αυτό ζω, ναι, υποκλίνομαι. Μάρια είναι ο Φρέντι πιο cool gay στην ζωή του Πότα, ναι. Και αν όχι ποιο. Σίγουρα είναι. Τώρα δεν του ξέρω όλου, ρε φίλε. Αυτοπροτάσσομαι, κύριε Ραπτόπουλε, ο μαλάτο που θα ζει ακόμα. Έστειλε ένα πολύ καλό. Όχι, ρε και να φύγω πριν τον κόκκινο. Κατσιντάκο! Από είδα Σαϊκάρα. Σα ποστάρω στο chat αποκλειστικά πολλά από την κυρία του Αυτό είναι πείραμα, ρε φίλε. Κλαίω, ρε, σκίστε τον. Σκίστε τον έτσι. Σκίστε τον. Κανονικά. Τώρα πώς θα πηγαίνω στο Θαυσαλίνο. Ποιος θα τρώει τα κοψίδια. Ο κόκκινος. Κλαίω. Πες τον Μίρτσο, τον αγαπούσα κατά βάθος. Κλαίω. Μίστερ Άντερσον, φανταστικό. Φανταστικό. Εικονίδιο Χατζινάκο από Κώστα. Live και ιδέα του Ραπτόπουλου. Όλοι subscribe. Μαλάτος. Βασίλη μου, θα έχει και θείες χειρές. Στο μνήμα θα λέει «Δικαίωση Ραπτόπουλου, κλαίω ρε εσύ, θα κατονίκετε σκίση, είναι απίστευτο». «Στην κηδεία σου θα έχει καμιά χείρα», ρωτάει ο Φούρναρης. «Και ο μπαμπάς του Αλέκου να τρώει κοντοσούβλι μετά την κηδεία». «Ο μπαμπάς του Αλέκου, ρε πώς». «Που θα είναι 120 χρονών». «Κλαίω, άγκα, σκίστε τον, σκίστε τον». «Ο Χατζινάκος θα ήταν με κάμερα σε εκείνη τη στιγμή ή χωρίς». «Με κάμερα, ρε φίλε». Με κάμερα. Ο Χατζινάκος πιστεύω τελευταίες στιγμές όλων μας θα είναι από πάνω έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Δεν έχουμε και καμία τρομακτική διαφορά. Εντάξει. Καλά, 17-18 χρόνια καλά, διαφορά. Ναι, το καντιλάκι τη γράφει η γιαγιά μου το λαδάκι. Έτσι, έτσι. Ναι, δεν λέω. Θα σου πω ευστράπολο με τη μάνα μου και τον μπαμπά μου. Με τη μάνα μου και τον μπαμπά μου. Κατσικογάμες. Τα έξοδα της κηδείας θα αναλαμβάνω εγώ σε παρέδεση Τζόρνταν. Κλαίω. Εγώ πολύ θα στεναχωρηθώ, θα πιω και κονιάκ. Τζογκαριστάκι, εικονίδιο κόκκινο, δεν υπάρχει. Κλαίω. Πείτε του Τζόρνταν ότι έφαγα και εγώ το αμάξι σουβλάκια και σουτζουκάκια. Κλαίω. Τάσος, δύσκολα θα φύγει ο ραπ. Δεν υπάρχει κάσα τόσο μεγάλη για να κάνει κολοτούμπες και στον άλλο κόσμο. Τι έχει στείλει, ρε. Τι έχει στείλει, ρε, αλήτη. Αλητήριε Τάσο, σε δαιμονιώδη φόρμα είσαι, ρε φίλε. Αραβούργημα. Αραβούργημα. Πω, πω. Πάλι δικαιώθηκα. Είπα ότι κάποτε θα πεθάνω και πεθαίνω. Κλαίω. Τελευταία. Παιδιά, τελευταία λόγια. Είναι ο μάνατζερ του. Έρχεται ο μάνατζερ του Ραπτόπουλου. Είναι στο κρεβάτι, τελευταίες στιγμές φεύγει. Τι του λέει. Έτσι. Ο Φρέντι Μέρκιουρι είπε: κάνε ό,τι θες με μένα, μόνο μην με παρουσιάσεις ούτε για μία στιγμή ανιαρό. Γιατί η ζωή μου ήταν σπινταριστή. Τάζησα όλα, έκανα τα πάντα. Χατζινάκος θα άλλαζε τη στήλη από το «Η γυάλα του ραπ». «Η κάσα του ραπ». Άντε. Άντε. Δεν υπάρχει. Great Jedi, μπράβο, Θεός. Είναι Ζαϊκάρας. Τον επικίνδυο λόγο θα τον πει ο Σαράντος. Βέβαια, μετά θα φάει ό,τι υπάρχει στο τραπέζι. Εύκολα. Θα πει τελευταία του στιγμή ότι είναι Αριανός, επιτέλους ο Ραπτόπουλος. Τον αγαπάμε όμως, να το ξέρει. Πείτε τον Μπούζο να με. Τι έλεγε Βασίλη, ένα ίχνος πάνω αυτό εδώ πέρα εδώ είναι. Να με βγάλει. Να με βγάσει. Από το τηλέφωνο. Κλαίω. Στο μνήμα θα έχει ειδική θέση για να βάζουν, λέει, φράγκα όσοι πριν ανάψουν κεράκι. Τελευταία λόγια ραπ. Με έκανε ρόμπα ο. Εδώ να το. Εδώ πάνω είναι. Ρόμπα ο Πέλκας. Κλαίω. Και εμένα τώρα, ποιο θα με βγάζει βόλτα, η Κονίδιο Μπάκα. Τον Φωτιάδη τον είχα, λέει, πες τη τελευταία λόγια. Αλλά δεν υπάρχει. Η τελευταία του φράση. Δεν υπάρχει κορονοϊός. Λέω. Με εκνευρίζω, λέει, τώρα κάντε στην πάντα, έρχομαι να ξυρίσω μασχάλες ο τσόμο. Τζον Καριστάκης, τον ίδιο ραπ. Άμα δεν μπορείς να μου στείλεις λεφτά στον άλλο κόσμο, μην ξαναδιαβάσεις μηνύματα. Άντε, ρε, πώς δεν μπορώ. Πες στον Καρατζαφέρη ότι ο Μπάκας είναι άξιος αντικαταστάτης μου. Αν το δω κι αυτό, Πορφυρό. Τα λεφτά στο λογαριασμό στη Ρωσία, μην ξεχάσεις. Τι έχετε στείλει. Αριανοϊός, θα κάνω εγώ την τελευταία εκπομπή. Τη Θμαρμίτα. Μαρμίτα ραπτό, σε αργό την έδωσα, πάει η εκπομπούλα. Κλαίω. Το Ραπτόπουλος TV θα άλλαζε σε Ξαπλόπουλος. Τελικά. Παιδιά, μία ερώτηση τώρα. Ναι, ναι. Υποθετικά, ναι. Αν ποτέ γίνει και δεν μας τάψει ο Ραπτόπουλος εμάς. Και το προλάβουμε εμείς. Μπορεί να μας τάψει κιόλας. Το βλέπω να μας τάψει. Μπορεί να μας τάψει. Και εγώ έτσι το βλέπω. Και εγώ το βλέπω έτσι. Ναι. Τώρα, ναι. Μπορεί να γίνει σοβαρή κηδεία, ρε μαλάκα.
Πάνε εκεί, ξέρω εγώ, κόκκινη αυτή από το Μετρόπολη. Σκάμε κι εμείς όλοι μαρμυγικοί. Σοου θα είναι. Μπορεί να γίνει σοβαρή. Εσύ πιστεύεις θα ήθελε σοβαρή κηδεία ή να στήσουμε πανηγύριο να το πει. Καταρχάς και εγώ θα ήθελα να γίνει σοου στην, ναι, στην κηδεία μου. Σοου. Εξάλλου ούτως ή άλλως κηδείες γίνεται. Τι λέει, τι λέει ο λόγος μας. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Στον μπαμπά μου, ξέρεις τι έγινε μέσα στο δωμάτιο. Τον είχαμε μέσα, ναι, τον μπαμπά μου. Τον έφερα στο σπίτι μετά. Η μαμά μου όχι κατευθείαν εκεί. Ναι. Το ζερηθήσαμε. Ήρθε όλη η γειτονιά, πολυκατοικία, φίλοι, συγγενείς, πουτάνες. Ναι, ναι. Επί δύο ώρες μέσα στο δωμάτιό μου, περίπου 10-15 άτομα, το τι γέλιο ρίσαμε δεν λέγεται. Παραδείγμα τον μπαμπά μου. Στην κάσα. Είναι έτσι, από τη φύση. Και σε πολλούς γάμους συγκινούσε. Ναι. Συγκινήσε, ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Τελευταία κουβέντα ραπ. Δεν είναι δικό μου το Marmita Sports. 2012. Πες του Μπάκα ότι του δίνω το χέρι της κόρης μου, της Μίνη. Κλαίω! Μαλάκα, τη στείλατε ρε πώς. Ευχαριστώ για τον τυχαμό, ευχαριστώ ρε φίλε. Τζον Καριστάκης, εγώ φαντάζομαι τον Μπάκα στο δεκάλεπτο επικίδιο. Θα αναλύσει Τσέλσι και στο τέλος θα πει ένα απλό. Αντίο δάσκαλε. Τι? Thanks, Tito. Ναι, ρε φίλε, στο Ραπτόπουλος TV να ανέβουν τα βίντεο. Αυτό είναι δίκαιο. Έτσι, σωστός, Άλεξ, έτσι. Πες την Ευγενούλα το σπιτάκι της Μίνη, εκεί τα έχω κρυμμένα. Στο σπιτάκι της Μίνη, κλαίω, ρε φίλε, στη αλήθεια. Φίλε, αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, ε. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. Τάσος, Τίες, τελικά δεν έπρεπε να φάω τη 12η πρισόλα, ρε γαμότ. Κλαίω. Φάγατε όλο το μέλι. Μπότζακ, σοφός Λαρισαίος. Γεια σου, Σεραπάνη από Κουμπεχάγη. Σεραπάνη, αντί Στεφάνου, να καθούν τα χρήματα στον Φαρσαλινό. Κλαίω, μα. Για τα κοψίδια τόσων ετών που καταβρώθησα. Κλαίω. Το κάνουν επίτηδες για να ξεχαστούν αυτοί που πενθούν. Ναι. Μαρία, ναι, έτσι είναι. Ο ραπ θα είναι ο πρώτος που θα αφήσει διαθήκη στον εαυτό του! Αντεγάμισου ρε μαλάκα! Αντεγάμισου ρε μαλάκα! Αντεγάμισου ρε μαλάκα! Ο Πορφυρός! Πορφυρό! Δεν υπάρχει. Είναι άσου, εντάξει. Δεν υπάρχει. Αυτό το κάνω τα μηνύματα. Θα το κάνω μπλουζάκι, κανονικά αυτό. Τη φράση αυτή την κάνω μπλουζάκι, ειλικρινά. Είναι για μπλουζάκι. Θα την κάνω μπλουζάκι. Αντί για κόλυβα, θα έχει μύδια. Εύκολα, ναι. Το φτηνό τον τάφο να μου κάνει, Ευγενούλα. Φίλε, όλα αυτά εδώ. Φάγατε όλα τα κόλυβα, υπονίδωρα. Όλα αυτά είναι υποψήφια, ε. Όλα αυτά να υποθούν πραγματικά είναι υποψήφια. Τα περισσότερα από αυτά. Δεν θα πάθω κανένα σοκ εγώ. Εντάξει. Κανείς νομίζω. Ο Ποθυρός βγήκε νικητής, εννοείται. Ήτανε, ναι. Το μήνυμα ήταν εντάξει. Θεϊκό ρε Nick the Greek. Φτάνει με τον El Kanduri. Καρκίνο βγάλαμε. Τι έχει στείλει, ρε Πούστη, τι έχει στείλει. Ο Ραπτόπουλος ούτε μέσα εκατομμύριο. Μαντέψτε τι θα γίνει, λέει σε επόμενα λεπτά. Δεν είναι πιο πάνω το είδα αυτό. Κλαίω ρε μαλάκα, λέει ο Στρατάρχης. Τα φόπλακα τοποθετημένη δίπλα σε αλέφαντο και θα γράφει καλύτερος αναλυτής Ελλάδας. να γυρίσει ο Νικόλας στον τάφο του 15 φορές. Κατά τον δαίμονα Φελού Φαλακρού. Νίκ Λιβαδιά. Γραμμένο στον τάφο του Τζιμ Μόρισον, στα ελληνικά. Κατά τον δαίμονα εαυτού, συγκλονιστικό. Αυτό γράφει στο ελληνικό. Τζοϊάτ, στο μνήμα να γράψετε τους χορηγούς. Άντε, το ξεφτυλίσατε ειλικρινά. Το ξεφτυλίσατε ειλικρινά. Τα κορυφαία μαζεμένα μηνύματα όλων των αιώνων σε τσάτ δεν υπάρχουν. Ευχαριστούμε Θωμά για τα μπίτσα. Ευχαριστούμε πολύ. Θεματάρα λέει, πήρα φωτιά τα πληκτρολόγια. Τι να πω για το κοινό που έχουμε, ρε φίλε, για τα παιδιά. Βάλε εκπομπές Μαρμίτα στην επανάληψη, μην χάσουμε τους χορηγούς. Κατσικογάμις. Πείτε στον Business Bar, τον αγαπούσα. Κλαίω. Άγγελος Βεν, από αύριο όλη η εκπομπή στην πλάτη μου θα είναι. Τώρα που πέθανε και ο ραπ. Σωστός. Ναι, thanks Thomas, να είσαι καλά. Ο ραπ θα ζητήσει τα έξοδα της κηδείας πίσω. Βάλε εκπομπές Μαρμίτα στην επανάληψη, μην χάσουμε τους χορηγούς. Θα το διαβάζω πάλι. Τελευταία κουβέντα του. Ο Διερίνια δεν κάνει πλέον. Μπορείς καμιά συγγνώμη όμως μετά από δύο λεπτά. Διόλα πίθανο. Αντί με νεκροφόρα θα γίνει περιφορά με το 12 που πάει κάτω τούμπα. Great Jenny, τι έστειλες. Δεν υπάρχει. Just a hit. Αποτεφρώστε με και βάλτε με μαζί με τις τάχτες της σούβλας του Μαντζάρι. Κλαίω. Τεράστιο μήνυμα. Έπος, το τεμ. Το τεμ.
Τζον Καριστάκης, η Κωνίδια Φωτιάδη. Εγώ θα το χτίσω το μνήμα αγόρι μου. Απλά μπορεί να φέρει το μακαρίτη. Ο Μακαρίτης! Μαλάκα, δεν προσωθώ, δεν μπορώ, ρε, δεν υπάρχει. Ο Μπαμπούλας θα είναι ο χορηγός της κηδείας του. Αγόρι, έλα να σε θάψω στο Τριάδι με τους άλλους. Κλαίω, σαν το σφό, κλαίω. Λοιπόν, τώρα που έφυγε ο ραπ, εσύ Μπάκα, αναλύσεις. Εσύ Χατζινάκο, χορηγούς. Εσύ Φωτιάδη, στα τηλέφωνα. Και εσύ Αλέκο, γραμματεία. Κλαίω, δεν υπάρχει αυτό. Στο μνήμα τους χορηγούς να γράψετε τον Τζόγιαν. Τι είναι το YouTube. Κλαίω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα beats. Να είσαι καλά. Θα γεννήσουμε ρε μαλάκες απόψε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Κανονικά. Τι θέμα έβαλε. Φώναξε το μαλάτο τώρα. Τα κατάφερα. Εκταμίευση. Κάντε subscribe. Εικονίδιο Ραπτόπουλου. Παιδιά, περιμένουμε την τελευταία φράση. Φανταστείτε όμως ότι μιλάει στο μάνατζερ του. Μιλάει στο Χατζινάκο σαν μάνατζερ. Έτσι φεύγει. Είναι στο κρεβάτι, φεύγει. Έτσι, τα τελευταία λόγια, όπως είναι η εικόνα στο Freddie Mercury. Τα τελευταία λόγια του που με το ζόρι τα αρθρώνει στον μάνατζερ του. Έτσι. Ρε παιδιά, πέρα από την πλάκα, μπερδεύτηκα. Έφυγε ο ραπ. Παιδιά, εμένα αυτό που θα μου έλεγε είναι τα τελευταία πλάνα να τα παίξει από το Ραπτόπουλο στη Δύση. Αυτό και όχι από τη Μαρμίτα. Αυτό που σου λέω, αυτό είναι αυτό. Πού στη Χατζινάκο θα με έλεγε, παραδόπισε. Εννοείται. Μην τα παίξει αυτά από τη Μαρμίτα, από το Ραπτόπουλο να τα παίξει. Πάτε διάλειμμα. Μερικοί κινδυνεύουν να πεθάνουν πραγματικά, λέει ο Τάσος. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε subscribe, κατσικογάμι. Πες στο chat να πάει να γαμηθεί. Το πιστεύω αυτό, ρε, ειλικρινά. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Η λέσχη είναι. Τελίτσε. Τέλος, υπήρξε θάνατος. Μπάκα, μην ανησυχείς, μπαμπά. Θα πάρω τα λεφτά από τους χορηγούς να αποκαταστήσω την μήνη. Κλαίω. Μην με πετάξετε στο θερμαϊκό, γιατί θα πεταχθούν και όλα τα νερά. Α, και πλημμυρίσει η Θεσσαλονίκη. Κλαίω, Τζόσο Χιτ. Ήμουν μεγάλος αναλ. Νεκρός, τέλος. Τον πόκο λόγο έκασα να πληρώσω. Εικονίδιο φούρναρη, η παράνοια θα ανθίσει. Ο Φωτιάδης θα κουβαλάει το φέρετρο μόνος του με το ένα χέρι και θα βγαίνει Skype με Χατζινάκο ταυτόχρονα. Κλαίω, ρε μαλάκα. Κλαίω. Κλαίω. Τώρα μήνυ μου, οι δυο μας, εικονίδιο Μπάκα. Βάλε τα μπέλα στον τάφο μου και νεκρό σας πλακώνω. Κλαίω. Ο Στρατάρχης, προφυρός, ο ραπ στην κηδεία του θα έκανε ποδοσφαιρική ανάλυση. Γιατί αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Το οποίο το βλέπει μόνο αυτός, δεν πιστεύει κανείς άλλος. Μόνο αυτός. Απίστευτο. Αν διαβάζεις τα μηνύματα, θα γυρίσω στον τάφο. Φανταστικό, Ιωσήφια, υπέροχο. Nick the Greek, ο Φωτιάδης ακουβαλάει, το διαβάσαμε αυτό. Αν διαβάζεις τα μηνύματα, το διαβάσαμε και αυτό. Νίκ Τρελέ, θα φταρνίζετε 25 λεπτά, ρε μαλάκες. Φτάνει. Μαλάκα, πρατοσκί, εντάξει. Πρατοσκίσατε, ρε, πραγματικά. Πείτε του κομμουνιστή, ο Χατζινάκος στέι. Ναι, η απολογία και οι τύψεις τελευταία στιγμή. Το, ναι, ο Χατζινάκος στέι, κλαίω. Χριστιανόπουλε, σου έρχομαι αγόρι μου. Στον Τίνο, έτσι, στον μεγάλο ποιητή, βέβαια. Μεγάλη μορφή. Ή στην Α ή στη Β, όλοι παν για τα ραδίκια, λέει ο πολύ σοφός Αθηνέζος Τσομπανοτραβόλτα. Ρε εσύ, το Νίκ Δεγκρίκ, το διαβάσαμε αυτό, τρίτη φορά το στέλνεις. Στα δύο μέτρα κουφάλες, Μπότζα Χόρσμαν, Τζόγιαν, πες στους χορηγούς ότι ζω για να μην τους χάσουμε και έλα να μανιτοσκοπήσουμε εκπομπές για δύο χρόνια. Παιδιά, αυτά τα πιστεύω εγώ, ότι μπορεί να υπαθούνε, το πιστεύω. Ειλικρινά. Έλα στο ένα μέτρο κάτω από το έδαφος να μου τα πεις αυτά. Καριστάκης. Κλαίω, κλαίω. Αντί για νεκροφόρα, πηγαίνετε με το Κόρντομπα, λέει ο Κατσικογάμης. Βασίλη, πότε θα γίνει ο αγώνας box και μπαμπ Ραπτόπουλο Μέντοφ εναντίον Μοχάμεντ Φέλη. Άλλο κεφάλαιο εδώ. Το πρώτο που δεν είναι για το θέμα. Ρε Φέδωνα. Και μετά θάνατο είμαι ο καλύτερος αναλυτής. Μίρτσο, ακόμα στο 2% θα είσαι. Δεν υπάρχει αυτό. Ραπτόπουλος, Χατζινάκο είσαι εδώ. Εδώ. Ασλαμά εδώ. Εδώ. Μπάκα εδώ. Εδώ. Και ποιος πούστης είναι στη Μαρμίτα.
Με τη φόρμα τζίπο, βαβιά, θάψτε με. Ναι, αυτή η φόρμα, ρε, που, είστε, ναι, που είναι και τζίνοβα, ναι, όντως. Με το που φτάσει στον Άγιο Πέτρο και το αρχίσει στα 3-5-2, θα τον στείλει πίσω. Α, το πιστεύω αυτό. Και αυτό το πιστεύω, για πλάκα. Βασίλη, πες τον Φέδωνα να φτιάξει τον ήχο για τη μαρμίτα. Αυτά παθαίνει κάποιος όταν κάνει δίαιτα. Ποια δίαιτα, ρε μου. Ποια δίαιτα. Εδώ προθέσει ζητούσε ό,τι να είναι. Από κρέμ καραμελέ μέχρι μπιφτέκια. Θάψα τα κόκαλά μου στη σπηλιά στο Τριάδι μαζί με το σκυλί να τα φάει. Μεγάλο μήνυμα, Ταραντίνο. Great Jedi. Τελευταία φράση. Κάντε live μετάδοση με την κηδεία μου. Γιατί με τον φελό τον κόκκινο, μόνο του θα μας περάσουν και τα κοριτσάκια από το ζου. Καλό, εννοείται. Δεν θέλω νεκροφόρα. Θέλω το βάρ που μεταφέρει ο Μπάκα στα κρέατα. Να μου προσέχετε τον Μπάκα, Ιωσήφης. Χατζινάκο, μπορούσα καλύτερα. Το ξέρεις, έτσι. Χατζινάκος, το ξέρω, ραπ. Από μέσα του. Όχι, ρε πούστη μου. Ο Μάριος μου απέμεινε. Μαλάκες, όλα αυτά είναι πραγματικά. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, ειλικρινά. Πραγματικά, ρε. Όλα μπορούν να συμβούν. Όλα, ειλικρινά. Για τον Άγιο Πέτρο το διαβάσαμε, Nick the Greek. Στρατάρχης Montgomery. Να πείτε στο Βασίλη να βάλει ένα κέρμα στο jukebox του Τζόρνταν. Κλαίω. Βάλε κι άλλο πιασάρικο θέμα, Μάριε. Τώρα ναι, θα δούμε. Σιγά σιγά. Κάνω... Να είστε έτοιμοι για το quiz, έτσι. Γυαλιά έχει. Μετά το διάλειμμα. Γυαλιά, μετά το διάλειμμα. Freddie Mercury από τα Opticon Express, τα οποία και ευχαριστούμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, marmita.pavlasports.gr, το site μας. Μπε στο βιντεάκια, πικάντικες δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε τη δημοσκόπηση για το ποιον πανελίστα θέλετε για την Κυριακάτικη Μαρμίτα. Μιας και θα υπάρχουν μόνο διαθέσιμες θέσεις και θα βγουν δύο χαρτιά που θα βγάλει ο Σχισοδήμος. Δεν μπορούν παραπάνω, οπότε θέλουμε τον κόσμο να επιλέξει. Μπαίνετε marmita.pavlasports.gr. Οι πέντε μόνιμοι πανελίστες είναι και οι υποψήφοι. Σε λίγο θα πούμε και τα αποτελέσματα. Ποστάρουμε φυσικά τη δημοσκόπηση στο chat και στο Twitch και στο YouTube για να μπείτε να ψηφίσετε ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως γίνεται πάντα και μόνο στη Μαρμίτα. Το κανάλι μας στο Twitch, Μαρμίτα κάτω Παύλα Sports, και το κανάλι μας στο YouTube, Μαρμίτα Sports. Subscribe στο Twitch, membership στο YouTube. Τα λιράκια